Εγώ είχα την τύχη από το 1978-79 να ασχολούμαι με τα κοινά εκπρόσωπος των εργαζομένων και έχω πάει σε πάρα πολλές επιθεωρήσεις εργασίας για ασίδωτη δράση των εργοδοτών. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς επιθεωρητές εργασίας, πάρα πολλούς νομικούς που στήριζαν τις επιχειρήσεις και εκεί φάνηκε τέλος πάντων πώς παίζεται το παιχνίδι, να το πω έτσι. Όταν το κίνημα είναι ισχυρό και η εργοδοσία δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Βέβαια, όταν το κίνημα είναι πίσω και η εργοδοσία, αλλά και οι πολιτικές δυνάμεις, ενισχύουν την επίθεση, όπως έγινε τώρα με τον νόμο Χατζηδάκη, και έχουμε την επίθεση, την ξάρωση, να το πω έτσι, σημαντικών, εμβληματικών δικαιωμάτων, όπως είναι ο σταθερός ημερήσιος χρόνος. Είχα λοιπόν αυτή την τύχη. Έχω βρεθεί μπροστά σε εργοδότες που βάλανε μπροστά μπράβους για να μας δίνουνε. Έχω βρεθεί μπροστά σε επιθεωρητές εργασίες οι οποίοι ειδοποιούσαν πριν τους εργοδότες ότι θα πάμε για να κρύψουν τους εργαζόμενους. Έχω βρεθεί όμως με επιθεωρητές εργασίας που μπήκαν μπροστά και συγκρούστηκαν με τον εργοδότη για να επιβάλλουν, εν πάση περιπτώσει, το δίκαιο. Όμως ποιο δίκαιο θα επιβάλλουν σήμερα? Υπάρχει σήμερα εργατικό δίκαιο? Πώς έχει αλλάξει, γιατί έχει αλλάξει? Ποια είναι η ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων, τέλος πάντων εδώ, για τις αλλαγές αυτές? Τι λέει ο Υπουργός? Ότι δεν πρέπει η επιθεωρήση εργασίας να έχει την επιρροή, την πολιτική επιρροή. Γιατί? Δεν ψηφίζουν οι εργαζόμενοι? Δεν αλλάζουν κυβερνήσεις? Δεν απαιτούν από την κυβέρνηση να έχει επιρροή εδώ σε όλα αυτά που γίνονται για να μπορεί να υπερασπίσει το δικαίωμά του. Δεν τους αλλάζει? Τι θα πει να εξαρτητή αρχή? Από ποιον ανεξάρτητη? Εξαρτημένες είναι όλες οι αρχές, δεν αφορά εσάς, είναι εξαρτημένες όλες οι αρχές, ταξική πολιτική ακολουθούν, λειτουργούν και υλοποιούν τους νόμους αυτούς που τέλος πάντων ψηφίζουν εδώ τα πολιτικά κόμματα, αξιώσεις ουσιαστικά των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό λοιπόν που δεν θέλει ο Υπουργός Εργασίας, που φάνηκε, αποστρέφεται τους εργαζόμενους, δεν μπορεί τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων στο Υπουργείο, το έχει δείξει μέχρι τώρα, δεν έχει δει ούτε ένα σωματείο μέχρι τώρα και θέλει να διώξει από πάνω του αυτή την ευθύνη για να μην δέχεται αυτές τις πιέσεις από τα συνδικάτα για ελέγχους στους χώρους δουλειάς, για εντατικοποίηση, να το πω, των ελέγχων, για στήριξη των δικαιωμάτων τους. Αυτή είναι η ουσία. Και πάει λοιπόν, κάνει μία αρχή, η ανεξάρτητη αρχή του Χατζηδάκη τώρα εδώ, εντάξει. Νομίζω και η σύνθεση, είπατε κι εσείς, εργαζόμενοι και εργοδότες, συμφιλίωση, μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Ο εργαζόμενος, ο πιο αδύναμος κρίκος, αυτός που νιώθει την εκμετάλλευση, που σήμερα δουλεύει με 300 ευρώ ατέλειωτες ώρες δουλειάς, που σκοτώνονται κάθε μέρα, που δεν γυρνάει στο σπίτι του ζωντανός, είναι δυνατόν να είναι ίδιο πράγμα? Φαίνεται ότι η αντίληψή σας, βέβαια, τόσα χρόνια που υπηρετείτε τους εργοδότες, είναι τέτοια, και εμείς βέβαια διαφωνούμε ριζικά με αυτή. Πέρα και έξω από τα βιογραφικά σας που δεν θέλουμε να πούμε ότι δεν είναι καλά. Ωστόσο όμως, αυτό που έχετε να υπηρετήσετε σήμερα είναι σε αντίθεση, αν θέλετε, με έναν μηχανισμό που μέχρι τώρα έβρισε ο εργαζόμενος και έβρισε το δίκιο του. Τώρα πια δεν θα βρίσκει το δίκιο του. Και είναι παραπάνω από βέβαιο. Θα είναι ένας μηχανισμός της εργοδοσίας όπου εκεί θα υλοποιείται ό,τι το πιο αντεργατικό έχει αποφασίσει αυτή η Βουλή και θα λειτουργεί, θα υλοποιείται για να μπορεί να μειώνεται το κόστος εργασίας, να γίνεται φτηνή η εργατική δύναμη για να μπορεί να κερδίζουν όλο και περισσότερα οι επιχειρηματικοί όμιλοι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια ζούγκλα υπάρχει σήμερα και σε αυτή τη ζούγκλα δυστυχώς εδώ ευθύνες έχουν όλοι που έχει δημιουργηθεί, αλλά αυτή η ζούγκλα για να μπορέσει να ανατραπεί θέλει άλλου είδους πολιτικές και ρήξεις και συγκρούσεις με την εργοδοσία κτλ. Βέβαια εσείς θα αναλάβετε έτσι κι αλλιώς αυτή την ανεξάρτητη αρχή. Ωστόσο όμως είναι γνωστό ότι είναι δεδομένες οι ελλείψεις. Είναι χρόνιες και σε προσωπικό και υπάρχει ανεπαρκή κάλυψη των περιοχών που έχουν δεκάδες και χιλιάδες εργαζόμενους. Εσείς πώς σκέφτεστε να ενισχύσετε αυτές τις επιθεωρήσεις εργασίας για να μπορούν πράγματι έστω το ότι θα υλοποιηθεί αυτός ο νόμος? Τι ενέργειες θα κάνετε να ενισχυθεί η επιθεώρηση με διοικητικό προσωπικό? Σήμερα οι επιθεωρητές εργασίας κατά 50% του χρόνου του ασχολούνται με διοικητικές δουλειές και δεν βγαίνουν έξω να κάνουν τους ελέγχους. Εν τω μεταξύ υπάρχει μία ολόκληρη αντίληψη η οποία έχει περάσει κιόλας κάτω στον κόσμο για το θέμα των εργατικών ατυχημάτων. Λένε εντάξει, τέτοιο εργαζόμενος. Επαγγελματίες ασθένειες δεν καταγράφουν. Έλεγχοι δεν γίνονται. Είπε ο κύριος αναλυτής εδώ πέρα, την λογοτεχνητή υποδομή κτλ. Αν θα πάτε στο Υπουργείο Εργασίας, στα υπόγεια, υπάρχουν μηχανήματα ξύχωνα. Σαπίζουν. Σαπίζουν στα υπόγεια. Με μεγάλη ευθύνη όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα θα μπορούσαν πράγματι να είναι στην υπηρεσία των ελεγκτών για την υγιεινή και ασφάλεια για να μπορέσουν πράγματι να επιβάλλουν, αν μη τι άλλο, να μην πεθαίνει ο κόσμος στη δουλειά. Στο Περιστέρι υπάρχουν 7 επιθεωρητές εργασίας. Οι 4 έχουν δικαίωμα υπογραφής. Και εκεί υπάρχουν 14.000 επιχειρήσεις. Πέστε μου εσείς τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι 4 επιθεωρητές, ελεγκτές εκεί στο Περιστέρι. Πόσες επιχειρήσεις μπορούν να ελέγξουν για να μπορούν πράγματι εδώ να προστατέψουν τέλος πάντων τους εργαζόμενους από τις αφαιρεσίες? Επίσης, εδώ με την επιθεώρηση υγιεινής ασφάλειας από τη Γλυφάδα μέχρι το Καματερό και από τα όρια του Πειραιά μέχρι την Ερυθρέα υπηρετούν 30 μόνο επιθεωρητές. 30 επιθεωρητές. Στον κάθε επιθεωρητή χρεώνονται κάθε χρόνο για διερεύνηση 250 εργατικά ατυχήματα. Για πέστε μου, αυτό τι σημαίνει? Ότι μένει πίσω το έργο των προληπτικών ελέγχων? Η πρόληψη δεν με σώζει. Ποια είναι η πρόληψη που γίνεται στους χώρους δουλειάς όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση με 30 επιθεωρητές σε όλη αυτή την περιοχή να κάνουν τους ελέγχους και να ασχοληθούν με τα εργατικά ατυχήματα, τα οποία βέβαια το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλά και μάλιστα τα θανατηφόρα είναι αυτά που σφίγγουν την καρδιά όλων μας και δεν είναι, είναι εγκλήματα, εργοδοτικά εγκλήματα. Εργοδοτικά εγκλήματα. Και δεν είναι προς τιμή για κανέναν εδώ αυτή η κατάσταση που εξελίσσεται με αυτή την έλλειψη, να το πω έτσι, ελέγχουν στους χώρους δουλειάς. Και για να τελειώνω, σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τον χρόνο. Εμείς πιστεύουμε ότι το κίνημα μπορεί να επιβάλλει και άλλη επιθεώρηση εργασίας και άλλο εργατικό δίκαιο και να μπορεί να συγκρουστεί με όλη αυτή τη λογική που υπάρχει στις επιχειρήσεις που λέει όλο και πιο φτηνή εργατική δύναμη για να κερδίζουν περισσότερα. Αυτή η λογική φέρνει και την ανατροπή σε όλα τα εργασιακά αλλά και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Και εδώ είναι αυτό που λέμε η ταξική πάλι που πολλοί εδώ μέσα δεν τη θέλουν ή βγάζουν και σπηριά όταν την ακούνε. Πέστε τι γνώμη εκφράζετε. Λοιπόν, ψηφίζουμε κατά. Καταρχήν στην ανεξάρτητη αρχή, βέβαια, εντάξει, δεν αφορά τους κυρίως. Προσωπικά δεν παίρνουμε για κανέναν, αλλά ψηφίζουμε κατά, κύριε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.